100 χρόνια από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και η Τουρκία δυστυχώς συνεχίζει με την ίδια προκλητικότητα παραβιάζοντας κάθε αρχή διεθνούς δικαίου. Σήμερα στον Ιερό Ναό της Φαρερωμένης παρευρεθήκαμε ως την ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης προς τους αδελφούς Έλληνες του Πόντου για όσα ο λαός τους έχει υποφέρει από την τουρκική βαναυσότητα. Μια βαναυσότητα που την ζει και τη βιώνει και ο Κυπριακός Ελληνισμός από το 1974. Στόχος μας, παρά την προκλητικότητα της Τουρκίας αμετάθετος, είναι να προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να επανενώσουμε την μοιρασμένη μας πατρίδα. Τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία συνεχίζει αυτή την προκλητική επιθετικότητά της παραβιάζοντας την αποκλειστική οικονομική ζώνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς ένα μήνυμα θέλουμε να στείλουμε και ως Δημοκρατικό Συναγερμός και ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτή η Τουρκία που έχει στο παθητικό της γενοκτονίας, αυτή η Τουρκία που συνεχίζει και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο με την κατάφορη και προκλητική επιθετικότητά της, δεν μπορεί να προσμένει σε ένταξη στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα που η χώρα μας είναι υποκίνδυνον, κινδυνεύει η σταθερότητα της χώρας. Το καλύτερο από όλους μας, ανεξάρτητα των ιδεολογικών μας διαφορών, είναι να στηρίξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον αγώνα που δίδει εντός της Ευρώπης για θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τοποθετήσεις ακόμα και σήμερα στη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΕΛ στην Καθημερινή δεν βοηθούν στην προσπάθειά μας από τη μια να καταδικάσουμε την τουρκική προκλητικότητα και από την άλλη να ανοίξει ο δρόμος του διαλόγου για την επανένωση της πατρίδας μας. Δεν έχει κανένα άλοθη η Τουρκία και δεν φταίει η πολιτική της δικής μας πλευράς γιατί δεν έχει ξεκινήσει ο διάλογος. Δεν μπορούμε την ώρα που ζητούμε τη στήριξη της Ευρώπης εμείς οι ίδιοι στο εσωτερικό, έστω και με τα αίτια και τα αιτιατά που προβάλλει η αριστερά, να δίνει άλοθη στην τουρκική προκλητικότητα. Όπως και η άλλη δήλωση σήμερα ότι δήθεν η πρόταση για δύο κράτη προέρχεται από τη δική μας πλευρά. Θέλω με τον πλέον εμφαντικό τρόπο να ξεκαθαρίσω. Η διχοτόμηση και το ταξίμ ήταν κατάρα για τον Κυπριακό Ελληνισμό, είναι κατάρα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και θα είναι πάντα κατάρα. Και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ζήσουμε σε μια επανενωμένη πατρίδα. Και κάτι τελευταίο. Την ώρα που ζητούμε τη στήριξη της Ευρώπης, θέλω ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα προβληματισμού στην κυπριακή κοινωνία. Πόσο βοηθά την εθνική μας υπόθεση και την Κύπρο μας, αν μέσα από τις κάλπες της 26 του Μάη θα βγουν ενισχυμένες οι δυνάμεις του ευρωσκεπτικισμού της αριστεράς και του ΕΚΕΛ και δυνάμεις που θέλουν και πολεμούν μαζί με την αριστερά τη διάλυση της Ευρώπης. Ενίσχυση του Δημοκρατικού Συναγερμού σημαίνει δυνατή Κύπρος στην Ευρώπη.